Με νέα ανάρτησή του, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φαρσαλινός ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία συνεχίζει να μας απασχολεί με τις επιλογές της στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πρόσφατη μια απόφαση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη να αλλάξει ο τρόπος καταγραφής των θανάτων, με τον κύριο Φαρσαλινό να το σχολιάζει με επιστημονικό τρόπο και ταυτόχρονα να αναφέρεται στα πεπραγμένα της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια και να αναρωτιέται τελικά πού βρίσκεται ο πάτος στο βαρέλι. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μετά από 2,5 χρόνια στατιστικής χειραγώγησης, απάτης και ψευδών ισχυρισμών ότι ακολουθείται κατά γράμμα το πρωτοκόλλο του ΠΟΗ για την καταγραφή των θανάτων, ο Υπουργός Υγείας αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο καταγραφής. Το σύστημα που ακολούθησε η Ελλάδα εξυπηρετούσε ένα και μόνο στόχο, την αδιαφάνεια. Αυτοί οι κύριοι παριστάνουν ότι έχουν και το ηθικό ανάστημα να εμφανίζονται ξανά ως προστάτες και σωτήρες των πολιτών. Πρέπει να αναρωτηθεί ο καθένας μας που βρίσκεται τελικά ο πάτος στο βαρέλι.